με τις ευχές και τις ευλογίες του αυθέντου και δεσπότου μας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο και να ψάλλουμε τον Εσπερινό για την αυριανή μεγάλη εορτή κατά την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Δόξου Ιερομάρτυρος Χαλαλάμπους. Βλέπετε πως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο καθένας βέβαια έχει την προσωπική του, τη δική του οικογένεια και τη δική του συγγένεια. Αλλά μέσα στο ναό υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κατανοήσει ο άνθρωπος πως δεν είναι μόνος. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές περιπτώσεις που ο άνθρωπος μπορεί να έχει συγγενείς και φίλους και οικογένεια, αλλά να είναι μόνος. Επειδή ή οι συγγενείς και η οικογένειά του δεν του συμπαραστέκονται ή επειδή αυτός δεν κατανοεί τη δυνατότητα της σχέσης. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Έχουμε από πάνω μας τον Παντοκράτορα, έχουμε την παρουσία της Κυριαρχικής Θεότητας. Έχουμε την Αγία Τράπεζα που είναι ο τάφος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε στο εικονοστάσι τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, το Αγίου Άνω του Προδρόμου, του Εορτάζοντος Αγίου, του Αγίου Χαρολάμπους. Και έχουμε γύρω-γύρω στο ναό τις εικόνες των Αγίων, οι οποίοι Άγιοι είναι έτοιμοι να μας προστατεύσουν. Έχουν απλωμένα τα χέρια τους, μας κοιτάνε με το βλέμμα τους και εμείς αισθανόμαστε την παρουσία τους. Και όταν ερχόμαστε στο ναό, συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη παρηγοριά για τον άνθρωπο της εποχής της σημερινής, όπως και σε κάθε εποχή εξάλλου, αλλά κυρίως στη σημερινή εποχή, που κυριαρχεί η μοναξιά στους ανθρώπους, που οι άνθρωποι αισθάνονται ιδιαίτερα εγκαταλελειμμένοι και αισθάνονται επίσης να τους επιτίθενται ακόμα και τα καιρικά και τα φυσικά φαινόμενα. Και βλέπετε τις περιπτώσεις, βλέπετε την περίπτωση στην γειτονική μας, στις γειτονικές μας μάλλον χώρες και στην Τουρκία και στη Συρία, πως οι άνθρωποι από εκεί που είχαν τα πάντα ξαφνικά έχασαν τα πάντα, έχασαν τη ζωή τους, τους δικούς τους ανθρώπους και κατανοούμε πόσο πρέπει να είναι δυνατή ευχαριστία προς τον Θεό για αυτό που έχουμε. Πόσο αναγκαίο είναι να πούμε στο δικό μας άνθρωπο ένα καλημέρα, να τον αγκαλιάσουμε, να του δώσουμε τη δυνατότητα να κατανοήσει ότι τον αγαπούμε, πόσο όμορφο είναι αυτό που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Και οι μνήμες των Αγίων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υπενθύμηση αυτού. Ήρθαμε σήμερα εδώ να γιορτάσουμε από απόψε στον Εσπερινό την αυριανή ημέρα που γιορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους. Και τι θέλουμε εδώ που είμαστε? Είμαστε εδώ για να σφίξουμε τις σχέσεις μας με τον Άγιο, με τον Θεό μας και με τους συνανθρώπους μας. Να μιλήσει ο ένας με τον άλλον, να προσευχηθεί. Προσευχήθηκαν, τέλεσαν τον Εσπερινό ο πατήρ Ηλίας και ο πατήρ Αντώνιος, έψαλαν τόσο όμορφα οι ιεροψάλτες μας, διακόνησαν αυτά τα δώρα που φέρατε εσείς οι επίτροποι, ανάψαμε όλοι το κεράκι μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλουμε μία σχέση. Θέλουμε μία σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Θέλουμε να διώξουμε μακριά τη μοναξιά. Και βέβαια πρέπει να αντισταθούμε γι' αυτό, γιατί οι εποχές μας παρασύρουν. Παλαιότερα ξέρετε πως επειδή και η Αντιμάχια και η Κέφαλος ήταν τα κυρίως γεωργικά χωριά, οι νοικοκυρές έκρυβαν το σιτάρι από την εποχή της Οδιάς και το έβαζαν χωριστά και έλεγαν αυτό το πιθάρι έχει μέσα το σιτάρι για να κάνουμε το πρόσφορο τον Άρτο του Αγίου Χαραλάμπους, για να ζυγώσουμε τους νοικοκυράδες, να κεράσουμε τον κόσμο. Και δεν το πείρασαν οι γυναίκες το σιτάρι αυτό, περίμεναν να πάνε λίγες μέρες πριν στο Μήλο, στον πατέρα Ιωάννη, να αλέσουν το σιτάρι, να κάνουν τον άρτο τους, να τον φέρουν εδώ. Μας ευλόγησε τους παλαιότερους η ζωή να θυμηθούμε πως εδώ κατάχαμα έστωρον αληθρό γονή μας ένα χράμι και πάνω στο χράμι ένα σεντόνι και ήταν βουνό η άρτη, δεν είχε πολύ ελαίους βεβαίως, αλλά είχαμε ένα βουνό από άρτους που δεν το έβλεπες, γιατί όλες οι νοικοκυρές ήθελαν να φέρουν τον άρτο τους εδώ και να τον μοιράσουν μετά για να ευλογηθούν οι σοδιές τους, να ευλογηθεί η ζωή τους. Το ίδιο κάνετε και εσείς. Μπορεί να μην κρύβετε το σιτάρι, μπορεί να μην ζυμώνετε, μπορεί να μην πηγαίνετε στο μήλο, αλλά το κάνετε με διαφορετικό τρόπο. Αυτή είναι η ζωή.
και αυτή τη ζωή να τη συνεχίσετε, γιατί έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον και όλοι έχουμε ανάγκη τον Θεό μας. Μην ακούτε τις ξένες σιρήνες που λένε δεν πειράζει αυτό, άστο αυτό, ακόμα με αυτό θα ασχοληθείτε. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η δυνατότητα. Με κοιτάει η Κατερίνα που το δίδασκε χρόνια αυτό στο πανεπιστήμιο, στους φοιτητές και στις φοιτήτριες και χαμογελάει. Αλλά αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η ζωή αυτού του τόπου. Είδατε, ο Έλληνας κρύβει μέσα του αυτή την αγάπη, γιατί την έχει αποθεματικό στη σχέση του με τον Θεό. Γίνεται μια θεομηνία σε μια γειτονική χώρα και τρέχουν όλοι οι Έλληνες και τρέχουν να δουν τι θα δώσουν, μαζεύουν τα πράγματά τους να τα μοιράσουν. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή τη ζωή μην την απεμβολήσετε. Αυτή τη δυνατότητα της σχέσης μην την αφήσετε να χαθεί. Αυτή τη σχέση σας με τον Θεό να την κρατήσετε, γιατί αυτή θα στηρίξει τον κόσμο. Αμήν. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα να είναι τα έτσι.